Κάθε προηγούμενο αναμένεται να ξεπεράσει η τουριστική κίνηση στην Ελλάδα το 2014 με τον Γενικό Γραμματέα του ΕΟΤ Πάνο Λιβαδά να τονίζει από τα Χανιά ότι φέτος θα σπάσουν τα ρεκόρ του 2013 τόσο στις αφίξεις όσο και στα έσοδα από τον τουρισμό. Μετά από μια χρονιά σταθμό, το 2013 αποτελούσε μια χρονιά σταθμό με τα ρεκόρ όλων των εποχών ασπάνας και σε επίπεδο αφίξεων και σε επίπεδο εισπράξεων. Παρατηρούμε ότι τα δεδομένα που έχουμε μέχρι αυτή τη στιγμή δείχνουν ότι και σε επίπεδο αφίξεων και σε επίπεδο εισπράξεων το 2014 θα είναι μια νέα χρονιά ρεκόρ όλων των εποχών. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και για τα γενικότερα οικονομικά, διότι συνεισφέρουμε με αυτόν τον τρόπο συγκεκριμένος κλάδος στο πλεώνασμα το οποίο συζητάμε και το οποίο τόσο πολύ έχουμε ανάγκη σαν οικονομία. Κυρίως όμως αυτό σημαίνει μια σταθερότητα στο περίπου 1 εκατομμύριο θέσεις εργασίας άμεσα και έμεσα, οι οποίες προσφέρει ο συγκεκριμένος κλάδος. Παράλληλα, ο Πάνος Λιβαδάς θέλησε να βάλει τέλος στις ανησυχίες για ενδεχόμενο κλείσιμο του γραφείου του ΕΟΤ στα Χανιά, ξεκαθορίζοντας ότι όλες οι δομές του οργανισμού θα συνεχίσουν κανονικά τη λειτουργία τους. Πλέον έχουμε νόμο, ο οποίος είναι σαφής, ότι δεν κλείνουν ούτε τα κεντρικά γραφεία, ούτε τα γραφεία πληροφόρησης, ούτε τα υποστηρικτικά γραφεία. Αυτό δεν είναι γιατί κάνω εγώ σήμερα τη δήλωση, ούτε γιατί κάνω αυτή την εκτίμηση. Πλέον έχουμε ένα συγκεκριμένο νόμο, οπότε καλά θα κάνουν και όσοι εκφράζουν την ανησυχία, παρόλο που το κατανοώ, είναι ανθρώπινο να εκφράζεται η ανησυχία, πλέον δεν έχουν κανέναν λόγο να την εκφράζουν, διότι πλέον έχουμε ένα νόμο του κράτους. Πάντως, ο Γενικός Γραμματέας του ΕΟΤ δεν άφησε περιθώρια ενίσχυσης του Γραφείου Υποστήριξης Τουρισμού Χανίων, το οποίο από το 2010 λειτουργεί με έναν μόνιμο υπάλληλο. Θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι δυστυχώς έτσι είναι τα πράγματα σήμερα. Πρέπει λιγότεροι άνθρωποι να εκτελέσουν το έργο που παλαιότερα κάναν πολύ περισσότεροι άνθρωποι. Είναι θέμα ρεαλισμού να το πούμε αυτό, γιατί οτιδήποτε άλλο θα ήταν στην πραγματικότητα εκτός της πραγματικότητας. Θέλετε δυστυχώς, πιθανόν δυστυχώς. Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα και πρέπει να κτίζουμε επάνω σε στέρεα θεμέλια αυτό το οποίο γίνεται. Ο Γενικός Γραμματέας του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού βρέθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στο ΜΑΙΧ για να μιλήσει στους σπουδαστές του Διεθνούς Κέντρου Πρωτοποριακών Σπουδών.